της Βαβυλώνας στην κημερά σου αντί για κόντιο. Είναι ένας φίλος για ταξίδι υπερπόδιο, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουτάνο μπροστά τον πανκαταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Έλα! Σ' ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει, μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο, με το κορμί της το καλύσαλο μαρτύριο. Για το δικό σου θεό, μαζί σου θα καώ, της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του, κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Έλα! Τε Φραντσέσκο παίρνω ένα βόλτα περ' όλ τρεμά. Φίνω αλετέρε την Παμπυλώνια παιδικά. Φίνω αλετέρε η Σαρατσίνη. Φουρώνω πρέσβη μπαστονάτη η ποβερή. Για δώστε μας ρυθμό. Κουραστε κατά λίγο! Είστε τάξη! Είστε τάξη! Για να πάω δύο βόλτες εσείς! Μετά να δυο στη χάρια μου για πρόσφυγα. Παρκάρω το κύμα και σου μιλάω. Πάμε! On November 7th, AKTINA Productions Incorporated and AKTINA FM Radio concluded their festivities on the occasion of their 20th anniversary with yet another successful and sold-out concert featuring Lavrentis Machairitsas at the K Playhouse at Hunter College. Lavrentis Machairitsas, who comes from Volos, was honored during a private event by his compatriots on November 8th in Queens, New York. The event was organized by Asclepios and the Argonautes Societies of New York. Χθες το βράδυ. Συγκλονιστική εμπειρία ήταν. Ήταν εξαιρετικά. Δεν το περίμενα, έλεγε αυτή. Όχι, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο κόσμο. Δεν περίμενα ότι θα είναι οι αντιδράσεις του κόσμου τέτοιες. Ότι τα ξέρουν τα τραγούδια όλα, ότι τραγούδια καινούργια άγνωστα που τους έπαιξαν καθίσαν τόσο προσεκτικά και τα ακούσαν και ήταν τόσο τρυφεροί και τόσο συγκατεβατικοί απέναντί μου. Δηλαδή ήταν μια μοναδική εμπειρία. Και για μένα και για τα παιδιά όλα που παίξαμε παρέα, και για τη Δήμητρα και για τη Ζήνα, για το Μάργαρη, ήταν εξαιρετικά. Το συζητάγαμε μετά όλο το βράδυ, δηλαδή μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Θέλω να πιστεύω ότι πέρασε καλά ο κόσμος. Θα σου πω αμέσως. Διότι. Σήμερα, μια μέρα μετά τη συναυλία, τα μηνύματα που έχουμε λάβει στον τηλεφωνητή, μέσω email, facebook κλπ. Ήταν όντως και συγκλονιστική εμπειρία του κόσμου. Και αυτό που μας λένε όλοι, ότι νιώσανε ότι ήταν μια παρέα με τον καλλιτέχνη, δηλαδή μαζί σου και με τους υπόλοιπους. Κάτι που και αυτοί δεν το έχουν ξαναζήσει με άλλους καλλιτέχνες. Είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό σκεφτόμαστε κάθε φορά όταν ξεκινάμε να κάνουμε μια παράσταση. Παίζουμε το καλοκαίρι σε μεγάλες συναυλίες, σε μεγάλα γήπεδα με χιλιάδες κόσμο κτλ. Όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, 500, 600 μέχρι 1000 άτομα και είναι πολύ κοντά ο κόσμος, εκεί πρέπει να. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Δεν είναι απρόσωπο. Οι μεγάλες συναυλίες στα γήπεδα είναι απρόσωπες. Εκεί βλέπεις την ανάσα του αλλού, την αισθάνεσαι, την εισπέρα. Αν δεν γίνεις ένα με τον κόσμο εκεί. Είναι αυτό που λέει ο Ρίτσος. Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αλλά τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο και να γίνουμε ένα με αυτόν. Αν δεν γίνει έτσι, έχει αποτύχει αυτό το πράγμα. Εγώ το είπα και από την αρχή. Έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε μια. Σαν να είναι ένα πράγμα, πώς θα το πω τώρα. Σαν να. Μια βραδιά σε μια παραλία. Καθόμαστε, παίρνουμε την κιθάρα και τραγουδάμε όλοι μαζί. Έτσι. Και αυτό πρέπει να γίνεται πάντα. Και αυτό συμβαίνει. Το πετυχαίνουμε. Το πετυχαίνουμε γιατί τραγουδάμε με πολύ ψυχή
και παίζουν, αγαπάν πολύ αυτό που κάνουν τα παιδιά που παίζουν μαζί μου. Το αγαπάν πολύ αυτό. Δηλαδή ο Παναγιώτης, η ορχήστρα, η Ζήνα, η Δήμητρα ήταν ευτυχή η κυρία που βρεθήκαμε φέτος. Δηλαδή είναι συγκλονιστική τραγουδίστρια, δεν το συζητάω. Όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει γίνει είναι, δεν ξέρω, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο γιατί αυτό, γινόμαστε ένα. Είναι η πρώτη σου εμφάνιση φυσικά στις ΗΠΑ και η πρώτη σου επίσκεψη στη Νέα Υόρκη. Πώς σου άρεσε η Νέα Υόρκη? Κοίτα, η Νέα Υόρκη είναι ένα πράγμα αλόκοτο. Είναι χωνευτήρι. Είναι ένα χωνευτήρι. Εντάξει, δεν είναι άγνωστο πράγμα σε εμάς. Το έχουμε δει τόσα χρόνια στους κινηματογράφους, στις ταινίες. Είναι ένα πράγμα που λίγο όλοι το ξέρουμε. Αλλά όταν το ζεις από κοντά, είναι κάποια στιγμή αισθάνεσαι ένα δέος, ένα ψαρώνεις λίγο, σε κάποιο άλλο σημείο λες τι. Σήμερα, ας πούμε, πήγαμε μια βόλτα στη Τζάνα Τάουν και είδα ένα φοβερό γεγονός. Περνάγαμε με τον Παναγιώτη και με τη γυναίκα μου και λέμε, ήταν ένα κουρίο. Και ήταν ο Κινέζος μέσα από τον κουρεβάρι, κοιμότανε. Είχε πάρει πνεύμα. Λέω, εντάξει, άντε, ο Κινέζος, να πούμε, ξέρω που ο πελάτης, του πασπατεύαν το κεφάλι και τον κουρέβαν τον πυρήπνο. Έλα που κοιμόταν και ο κουρέας στην καρέκλα. Πεθάναμε στα γέλια. Είναι απίθανες εικόνες. Αυτό έχει η Νέα Υόρκη, ότι κάθε διαφορετικό τετράγωνο είναι και μια διαφορετική εικόνα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Πολύ. Πολύ. Εγώ εκ μέρους του. Κουστάρω να ξανάρθω πάντως. Θα ξανάρθω. Ούτως ή άλλως. Και για συναυλία, γιατί μετά από αυτό το πράγμα που είδα χθες με τον κόσμο του το χρωστάω. Για να δουν και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν χθες. Αλλά δεν χωρούσε κιόλας χθες. Ήταν εντάξει. Εκ των πραγμάτων. Αλλά. Θα ξανάρθω γιατί μ' άρεσε. Εκ μέρους του ACTINA FM θέλω άλλη μια φορά δημόσια να σε ευχαριστήσω. Όπως είπα χθες το βράδυ, είσαι συνειδηπόρος σε αυτό το λειτουργήμα που κάνουμε. Κρατάμε την αγάπη μας για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό μας πολύ ψηλά εδώ στην Νέα Υόρκη. Πρέπει να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Ειδικά τον ACTINA, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας τώρα. Γιατί ξέρεις, αυτό σημαίνει και στην Ελλάδα. Πάω σε διάφορες μικρές πόλεις και παίζουμε και παντού υπάρχει ένας χώρος, μια μουσική σκηνή που θα υπάρχει για να φιλοξενεί εμάς. Ξέρεις, τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν είναι. Όλος ο κόσμος δεν. Εάν δεν υπήρχαν αυτού του είδους οι μουσικές σκηνές, θα είχε εξαφανιστεί αυτή η μουσική. Είναι μια άλλη άποψη για την Ελλάδα αυτή. Είναι μια άλλη άποψη για τον πολιτισμό. Καλά είναι τα μπουζούκια, καλά είναι τα τραπέζια, καλά είναι τα λουλούδια, καλά είναι τα πιάτα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, δεν είπα να μην υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά που διασκεδάζει αλλιώς. Που ακούει μια άλλη μουσική, που ακούει έναν άλλο στίχο, που θέλει να προβληματιστεί ή που θέλει να σκεφτεί λίγο περισσότερο ή χιλιάδιο, ή να διασκεδάσει με άλλο τρόπο. Άλλο διασκεδάζει ακούγοντας τζαζ. Δεν μπορεί να του πει του καθενός πώς θα διασκεδάζει, κατάλαβες. Εσείς λοιπόν κρατάτε αυτό το πράγμα ανοιχτό. Κρατάτε αυτή την επικοινωνία ανοιχτή με μια άλλη πλευρά μουσική της Ελλάδας. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μας. Πάντως, χθες. Το διαπίστωσα από τον κόσμο που ήρθε. Γιατί αν ερχόμουν και ήταν 100 άνθρωποι, θα έλεγα εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπω αυτό το πράγμα να γίνει αυτός ο χαμός χθες, καταλαβαίνεις, λέω εντάξει. Άρα οι άνθρωποι είναι μοιημένοι, ξέραν τα τραγούδια, κάπου τα έχω ακούσει αυτά. Στον ACTINA. Προφανώς. Και γνωρίζεις ότι, όπως σου έχω πει, είχαμε κόσμο μέχρι από τον Καναδά, έχουν έρθει από το Σικάγο, από τη Βοστόνη και πάρα πολλοί. Ξένοι, δηλαδή Αμερικανοί, και το είδες και εσύ πρώτο χέρι ότι ξένοι ήταν εκεί να παρακολουθήσουν έναν Έλληνα καλλιτέχνη. Ναι, και μου έκανε εντύπωση, τους άρεσε πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση. Mm. Χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Χάρηκα, ξέρεις τι, ήταν αυτός ο. Ήταν ένας τύπος από πίσω, ένας που ήταν μέσα στους ψυχολήπτες και ένας περίεργος με ένα καρό που κάμισε, με ένα κλαρτό που κάμισε με λουλούδια, χαβανέζικο. Ο διευθυντής εκεί, ο οποίος έρχεται και μου λέει: δεν ήξερα ότι υπάρχει στην Ελλάδα τέτοια μουσική. Νόμιζα ότι υπήρχαν μόνο μπουζούκια και Θεοδωράκης. Υπάρχουν κι άλλοι σαν και εσένα, μου λέει. Λέω: δεν είμαι μοναδικός. Είμαι εγώ ένας από τους. Είναι μια ολόκληρη σκηνή. Είμαστε 100 άνθρωποι τουλάχιστον που κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντυπωσιάστηκε, του κάνει φοβερή εντύπωση. Χάρηκα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, χθες ολοκληρώσαμε τις εκδηλώσεις μας για τα 20χρονα του ACTINA. 20 ολόκληρα χρόνια. Θα το λοιπόν. Εντάξει, μην είμαστε τόσο ματαιόδοξοι. Ας κάνετε άλλα 20, ας πάτε στα 50 να κάνετε το ιωβιλαίο, ας πούμε, έτσι, το χρυσό, ναι. Και να κλείσουμε, εσύ ήταν πολύ συγκινημένο προηγουμένως. Εδώ οι συμπατριώτες σου απόψε σου έδωσαν μια τιμητική πλακέτα. Τίμησε ενέκεν που βρίσκεσαι στο χώρο μας εδώ στην Ομογένεια. Εσύ τα συγκινήθηκες. Συγκινήθηκα, γιατί είδα ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήρθαν, ξέρω εγώ τώρα,
Εντάξει, συγκινήθηκα, ναι. Δηλαδή, ο πρόεδρος ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ο πρόξενος μου κάνει εντύπωση. Τα παιδιά που μιλήσαν για μένα. Εντάξει, ήταν συγκινητικό. Και είναι άνθρωποι τώρα που είναι από το Βόλιο, ήρθαν μου είπαν, ξέρεις, είναι ωραίο πράγμα να αγαπάς την πατρίδα, τον τόπο σου, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι περήφανος, όχι μόνο που είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος για την καταγωγή μου από, μέχρι την τελευταία ρανίδα. Δηλαδή, που είμαι από το Βόλο, που είμαι από το Πήλιο, που είμαι. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Μ' αρέσει που είμαι έτσι. Γουστάρω, όπως το λένε δηλαδή. Γουστάρω που είμαι Έλληνας. Και δεν θέλω να κάνω τον Ελληνάρα, τον Μάγκα, τον Τζαμπουκάκι, τον. Μ' αρέσει. Το ευχαριστιέμαι. Και είναι ωραίο που βρεθήκαν έτσι εδώ. Είναι συγκινητικό έτσι. Είναι ωραίο να κρατάς τη φλόγα. Στην αλλιά κλεισίες είμαστε. Έτσι. Κλείνοντας, άλλη μια ευχή θα ήθελα για τον Ακτίνα FM και τον Ακτίνα TV. Λοιπόν, είπα, να τα πενταρίσετε αυτό λέω. Και πάντα με την ποιότητα που κρατάτε ας πούμε και τα λοιπά. Και να κάνετε και καλές συναυλίες, καλές. Και να πω και μια ευχή και στους ακροατές και στους θεατές, στους τηλεθεατές. Καλά κουράγια, καλή δύναμη για το χειμώνα και θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Το τραγούδι είναι ενός σπουδαίου Γάλλου τραγουδοποιού που λέγεται Φρανσίς Γκαμπρέλ. Είναι Καναδογάλλος. Μου το εμπιστεύτηκε να το κάνω στα ελληνικά. Ώρες ατέλειωτες περίμενα σαν μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέντια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανε και οι θεατές γύρω από την πίστα. Στην αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνο αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Πάει καλά αυτός ο κόσμος. Ανδαλουσία μου μακρινή, κακτή λιβάδια δροσερά, δεν θα μασίσω μπρος τον άθλιο σαν την πάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα κι η γυναίκα του πικρά, σε ματωμένο θα το ξενυχτήσει πάγκο. Ρε δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Τρέχω ξοπίσω απ' τα φαντάσματα, ανέμους κυνηγώ. Τα κερατά μου ακουμπάνε τα πανιά τους. Νιώθω το αίμα παναβλίζει και τα βέλη στο λαιμό. Να πέσω θέλω, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή. Κοστούμια χάρτη να παλεύω κι ακροβάτες. Γέρνω στην άμμο την υγρή, Ανδαλουσία μακρινή. Ασταματούσανε οι μπάντες, οι παράτες. Τα γέλια και τα όλα τους καθώς ψυχοραγώ. Σκόπο μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Ανδαλουσία μου γλυκιά, στείλουνε γλέντια τρομερά πάνω από το μνήμα μου στο ξένο του το μέρος. Άρα δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.
baila, baila. Hay que bailar de nuevo y mataremos otros, otras vidas y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, baila.